φίλες και φίλοι. Να σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Άκουσαμε πάρα πολλά. Στα περισσότερα θα συμφωνήσω, αλλά εγώ προσωπικά ως τσιγκάνος φοιτητής και αμαία, τέλος πάντων, θέλω να βάλω ένα προβληματισμό σε όλους σας, αλλά και σε όλους τους Ρωμά της Ελλάδας και γενικότερα στους ανθρώπους της εργατικής τάξης, τον αυτοαπασχολούμενο, τον άνεργο, τον φοιτητή. Υπάρχει άραγε όνομα σε αυτή την εγκληματική πολιτική που ζει τόσα και τόσα χρόνια ο Ρωμά? Υπάρχει. Και αυτό λέγεται το καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί, φίλες και φίλοι, έγκλημα είναι το συντηρητική πλειοψηφία των παιδιών του Ρωμά να μην εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εγκληματικό είναι να στηβάζονται σε καταβλισμούς, το να μην υπάρχει κοινωνική ένταξη στον Ρωμά μέσα στην κοινωνία. Εγκληματική πολιτική είναι η επιδηματική πολιτική που επιλέγουν όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις στο να μοιράζουν ψίχουλα στους Ρωμά αντί να βοηθάει το ίδιο το κράτος στην πραγματική τους ένταξη στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία. Αλλά το κράτος έχει ένα πρόσωπο. Το σύστημα που ζούμε σήμερα έχει ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι λειτουργικό για εμάς, για την ίδια την εργατική τάξη, για τον εργαζόμενο, για τον άνεργο. Είναι Ρωμά ή δεν είναι Ρωμά? Άραγε οι μη Ρωμά, τέλος πάντων, που πηγαίνουν στα σχολεία, έχουν όλη την ολόκληρη στήριξη στα σχολεία τους? Σαφώς και όχι. Γι' αυτό και πολλοί μαθητές τον τελευταίο καιρό έχουν βγει στους δρόμους και διεκδικούν σύγχρονα δικαιώματα, σχολεία που πρέπει να αξίζουν και είναι στη βάση του 21ου αιώνα που ζούμε. Είναι τραγικό να συζητάμε το 2023 κοινωνικές ομάδες να εντάσσονται ολόκληρα στην κοινωνία. Είναι έγκλημα, ξεκάθαρα. Κάτι άλλο που ήθελα να τονίσω είναι ότι πρέπει να μπούμε σε προβληματισμό και να βάζουμε τα προβλήματα σε σωστή τους βάση. Ένα σύστημα, ένα κράτος που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, μια φούφτα ανθρώπων, επιχειρηματιών, μεγαλοεφοπλιστών, μεγαλοαστών για να κερδίζουν, εγκληματούν πάνω στις δικές μας ανάγκες. Είτε αμαία είσαι, είτε Ρωμά είσαι, είτε φοιτητής είσαι, είτε εργαζόμενος είσαι, είτε άνεργος, είτε αυτοαπασχολούμενος. Εγώ καλώ όλους τους Ρωμά να πραγματικά να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, γιατί είναι το μόνο κόμμα που στηρίζει όλες αυτές τις ομάδες, είτε είναι Ρωμά είτε είναι μη Ρωμά, έχει συγκεκριμένες προτάσεις, το βάζει καθημερινά και μέσα στη Βουλή και εκτός της Βουλής, πραγματικά να σκεφτούμε και να ψηφίσουμε ΚΚΕ σε προχώμενες εκλογές, γιατί είναι σημαντικό. Μέσα από εμάς θα έρθει η αλλαγή και ο Ρωμά δεν χρειάζεται κανέναν σωτήρα, κανέναν μεσία στο να έρθει να το απλώσει το χέρι και μετά να το πετάξει κάτω. Απλά μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει κάποια άλλα συμφέροντα. Έχουμε δει και το έχω ζήσει και εγώ, απλά για κακή του τύχη είμαι κομμουνιστής, το να έρχονται και να δίνουν λεφτά, ας πούμε, και να ψηφίζουν όλα αυτά τα κόμματα, τέλος πάντων, που έχουν κυβερνήσει. Είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό που γίνεται. Γι' αυτό σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι, σηκώνουμε το ανάστημά μας, πάμε με το ψηφοδέλτιο του κουκουέ στις εκλογές, χωρίς καμία ντροπή, χωρίς κανένα φόβο, γιατί ξαναλέω, είναι το μόνο κόμμα που διαχρονικά εδώ και πολύ καιρό στηρίζει τους Ρωμά και εννοείται πως ιδιαίτερα οι νέοι Ρωμά θα πρέπει να συμπορευτούν, να συστατευτούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και την Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε και εμείς αλλά και οι άλλες ομάδες, κοινωνικές ομάδες, όπως είναι αμαία, γιατί μην νομίζετε ότι η αμαία ζουν σε καλύτερη μοίρα και μη Ρωμά που είναι. Απλά να σας πω ενδεικτικά ότι η ανάπηρη, η καλή προσεργασία, το συντηρητικό
στην πλειοψηφία δεν δουλεύουν. Το 90% με 94% δεν εντάσσεται στην εργασία και αρκείται το κράτος σε μια επιδοματική πολιτική που και αυτή ανά πάσα στιγμή μπορεί να κοπεί. Όταν ένα κράτος, όποια κυβέρνηση κι αν έχει, όποια απόφαση κι αν είναι, και με τα δύο χέρια υπογράφει και στέλνει οπλικό εξοπλισμό στην Ουκρανία και συμμετέχει στον πόλεμο, πώς θα έχει το μυαλό του στο να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Ρωμά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γι' αυτό συμπεριφερόμαστε με το ΚΚΕ και στις εκλογές και εκτός εκλογών να δυναμώσουμε συμμαχώντας και με τους φοιτητές, τους άνεργους, την εργατική τάξη, γιατί μόνο από εκεί θα έρθει η αλλαγή και μόνο έτσι μπορούμε να δούμε άσπρη μέρα για τα δικαιώματά μας. Και επίσης θα πρέπει η Παγκόσμια ημέρα των Ρωμά να είναι η μέρα διεκδίκησης και αγώνα. Να μπαίνουμε μπροστά, να αγωνιζόμαστε για τις πραγματικές ανάγκες που έχει ο Ρωμά σήμερα, στην ουσιαστική ολόπλευρη εκπαίδευση, στο να έχουμε νοσοκομεία, στο να έχουμε σχολεία, στο να έχουμε πανεπιστήμια, τα οποία όμως θα εξυπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και άλλη μια φορά που ευχαριστώ ακόμα για την δόση.